Επεισόδιο Full Court Cast, το οποίο σήμερα είναι λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Λεόντιο τον Τσέλε, που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Λεόντιο, σε καλώς ορίζω και ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλό απόγευμα, Αντώνη. Καλό απόγευμα στους ακροατές. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση της Ομοσπονδίας της Καλαθόσφαιρας και την δική σου. Είπα ότι θα είναι λίγο διαφορετική, γιατί συνήθως έχουμε κάποιον αθλητή, κάποιον προπονητή, μιλούμε για την καριέρα του. Μαζί έχουμε άλλα θέματα, πολλά βέβαια, πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Προσπάθησα να βάλω μια ατζέντα, έτσι να συγκρατήσουμε λίγο αυτά που θέλουμε να πούμε, αλλά νομίζω ότι ο λόγος που σε επέλεξα να σε κάλεσα για αυτή την εκπομπή είναι για να συζητήσουμε λίγο περισσότερο την σειρά ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί στο Netflix, το The Last Dance, από την ιστορία της τελευταίας χρονιάς του Michael Jordan στους Chicago Bulls. Έχει πολλά μηνύματα αυτό το ντοκιμαντέρ και νομίζω ότι είναι ωραία να τα συζητήσουμε και να τα μεταφέρουμε στον κόσμο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω οι περισσότεροι μπασκετόφιλοι, είτε μικροί είτε μεγάλοι, τις τελευταία εβδομάδα να ασχολούνται με τα πρώτα δύο επεισόδια του Last Dance. Όλοι θεωρώ αναμένουμε τα δύο νέα επεισόδια της Δευτέρας και σίγουρα την ολοκλήρωση του κύκλου που, όπως είπες και εσύ, τα μηνύματα και οι εικόνες και το ιστορίες, ας το πούμε, που βγαίνουν, που μέχρι τώρα ήταν είτε κάποιες κρυμμένες είτε κάποιες δεν είχαμε δώσει σημασία, είναι αρκετές. Ας τα πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, πώς περνάς τις μέρες σου αυτές τις μέρες με την επιδημία του κορονοϊού? Νομίζω επηρέασε όλους μας η συγκεκριμένη πανδημία και τα μέτρα που έλαβε το κράτος. Τουλάχιστον διατηρώ έτσι λίγο την καθημερινότητα όσον αφορά την εργασία. Δεν δουλεύω από το σπίτι, να στο πούμε, αναγκαστικά. Άρα αφιερώνω λίγο χρόνο στο γραφείο. Τις υπόλοιπες όλες ώρες είμαι στο σπίτι όπως οι υπόλοιποι. Και νομίζω, αν με ρωτήσεις, είναι κάπως οξύμορο, γιατί πριν κάποιους μήνες, αν με ρώτας τι θα ήθελα μέσα στο 2020, θα σου έλεγα περισσότερο χρόνο με την οικογένεια. Άρα είναι κάτι που το βρήκα. Φυσικά δεν το ήθελα κατά από αυτές τις συνθήκες, αλλά αναγκαστικά θα κάνουμε όλη η υπομονή. Αναγκαστικά όλοι μας θα πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί σε όλα τα επίπεδα είναι πρωτόγνωρα, είτε στα κέντρα αποφάσεων είτε στον τελευταίο πολίτη. Πραγματικά είναι δύσκολες ώρες και θα το συζητήσουμε γι' αυτό. Θέλω να μιλήσουμε για τις επιπτώσεις που πιστεύουμε ότι θα έχει ο κορονοϊός στον αθλητισμό γενικότερα και στο μπάσκετ ειδικότερα, έτσι. Ειδικότερα για την καλαθόσφαιρα, νομίζω ότι τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο, εάν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά στον κόσμο που δεν έρχεται στα γήπεδα και οι διακοπές των πρωταθλημάτων, το πώς τα παιδιά, τα νεαρά παιδιά που βρίσκονται στις ακαδημίες θα επιστρέψουν στις προπονήσεις τους. Τώρα έχουν κρατηθεί όλοι οι αθλητές μακριά από τα γήπεδα και είναι το πιο λυπηρό, νομίζω, από όλη αυτή την ιστορία. Είναι αλήθεια ότι νομίζω όλα τα αθλήματα, αλλά μιλώντας ειδικά για το μπάσκετ, όσα ανάφερες, είχαν και θα επηρεαστούν και μετά την πανδημία, να το πω. Άρα θεωρώ ότι σε όλα τα επίπεδα πρέπει να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε και διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας και τα μέτρα. Είτε αυτά τα μέτρα αφορούν μέτρα προστασίας, είτε το οικονομικό κομμάτι, είτε γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με το οικοδόμημα, να το πω, της καλαθόσφαιρας σε όλα τα επίπεδα. Εσείς σαν Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, τι σχέδια έχετε κάνει, έχετε συζητήσει καθόλου μεταξύ σας, πώς θα ενεργήσετε, ποια θα είναι η επόμενη μέρα?
Ήδη συζητούσαμε αυτό το θέμα εδώ και ένα μήνα. Νομίζω έτσι αλλιώς οι εξελίξεις τρέχουν, τα πράγματα αλλάζουν κάθε εβδομάδα, άρα δεν έχει κάτι σίγουρο μπορώ να πω για να πούμε αυτές τις αποφάσεις θα πάρουμε και αυτές θα υλοποιηθούν. Δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα αρχικά στο οικονομικό κομμάτι. Δώσαμε προτεραιότητα αρχικά πριν την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων όσον αφορά την Ολυμπιακή μας ομάδα για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε και να τους στηρίξουμε. Τώρα που μιλάμε έχουμε ολοκληρώσει την αξιολόγησή μας όσον αφορά τα νέα, να το πω, οικονομικά δεδομένα που δημιουργούνται σε ολόκληρον των κρατικών προϋπολογισμών, ούτως ώστε ακριβώς να ενημερωθούν οι ομοσπονδίες για τους προϋπολογισμούς τους για το 2020. Θα τους δοθεί, έτσι πολύ γενικά να αναφέρω, μια ελευθερία, ούτως ώστε με κάποιες συγκεκριμένες εισηγήσεις τους από κονδύλια που δεν θα χρησιμοποιηθούν για το 2020, αφού όλοι ξέρουμε ότι διεθνείς συμμετοχές και διεθνείς διοργανώσεις θα είναι πολύ μειωμένες, αλλά θα τους δοθεί η ευχέρεια αυτά τα λεφτά που θα τα χρησιμοποιούσαν για τους σκοπούς αυτού να χρησιμοποιηθούν για να δοθούν κίνητρα είτε στα τοπικά σωματεία είτε στους τοπικούς αθλητές, γιατί στόχος είναι να στηριχθεί ολόκληρη η αθλητική πυραμίδα. Από εκεί και πέρα τώρα είμαστε στη διαδικασία να καταγράψουμε, θα έλεγα, κάποια μέτρα και ενέργειες προστασίας και ασφάλειας και υγείας για μετά κορονοϊού, που αυτόν θα αφορά από τον μαζικό αθλητισμό επίπεδα ακαδημιών, όπως είπες, μέχρι των επαγγελματικών αθλητισμών. Όσον αφορά την καλαθόσφαιρα, από τη στιγμή που έχει πάρθει απόφαση για ολοκλήρωση, να το πω, κάποιων πρωταθλημάτων των επαγγελματιών, αυτών διευκολύνει κάπως την κατάσταση. Δεν υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, να το πω, οι αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν, όπως συμβαίνει αντίστοιχα με το ποδόσφαιρο. Και γενικά όμως νιώθω ότι ό,τι εισηγήσεις και ό,τι προτάσεις μπουν στο τραπέζι είναι τόσο πολύπλοκες οι αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν, γιατί αναγκαστικά πρέπει να λάβεις υπόψη είτε τους επιδημιολόγους είτε οποιαδήποτε άλλα μέτρα. Δηλαδή δεν είναι κάτι απλό που θα πω θα καθίσει το ΔΣ του ΚΟΑ ή θα καθίσουν οι ομοσπονδίες μαζί με τον ΚΟΑ και θα αποφασίσουν ότι αυτά τα 10 πράγματα έτσι θα υλοποιηθούν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο ή με τον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι και το χειρότερο, ότι οι διαρκές αλλαγές που γίνονται από μέρα σε μέρα κάποιες τρέχουν οι εξελίξεις, οπότε δεν μπορεί κάποιος να σχεδιάσει κάτι. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τις ομάδες που βλέπουμε κάποιες να κάνουν ένα προγραμματισμό και να μην ξέρουν αν όντως πρέπει να προχωρήσουν ή όχι, να μην ξέρουν αν θα αγωνιστούν σε κάποια διεθνή οργάνωση του χρόνου και σε ποια πρώτα απ' όλα. Είναι πολύ πολλοκή η κατάσταση. Ακριβώς. Νομίζω αυτό φαίνεται και από τις αποφάσεις και στα υψηλά δώματα. Μιλώ ότι η Ολυμπιακή Επιτροπή πριν ένα μήνα συζητούσε ναι, θα κάνω Ολυμπιακούς τον Αύγουστο και σε τρεις εβδομάδες ήρθε και είπε πανεολυμπιακή το 2021. Η UEFA συζητούσε πριν ένα μήνα δεν θα δεχτώ να μην τελειώσει πρωτάθλημα στο γήπεδο και να πάνε ομάδες, ξέρω εγώ, στα Ευρωπαϊκά και στο Champions League. Και σε τρεις εβδομάδες ήρθε και είπε: ξέρετε, ναι, ελάτε και τα εναλλακτικά σενάρια, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε κατάσταση είναι διαφορετική. Η άποψη δική μου είναι ότι στην ουσία πρέπει να σκεφτόμαστε το χειρότερο σενάριο. Και πρέπει να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε νέους τρόπους για να επανέλθει, να το πούμε, κάποια κανονικότητα. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε, ξέρω εγώ, από τις προπονήσεις των ακαδημιών, πιθανόν ναι, να πρέπει να γίνονται με λιγότερα παιδιά, με ένα διαφορετικό πιθανόν ασκησιολόγιο, με, ξέρω εγώ, λιγότερες προπονήσεις τη βδομάδα και με κάποια πράγματα να γίνονται online για αρκετό διάστημα. Ή αν θα θεωρήσουμε ότι πιθανόν είναι να επανέλθει η δράση σε πρώτη ή δεύτερη κατηγορία, το θεωρώ λίγο δεδομένο ότι πριν το 2021 δεν θα επιτρέψουν φιλάθλους στα γήπεδα. Απλά και αυτό δεν είναι
το μοναδικό που έχει να σκεφτεί η Ομοσπονδία θα μπουν όχι οι φιλάθλοι. Γιατί από εκεί και πέρα έχει να σκεφτεί και του αθλητέ και τι επαφέ που έρχονται και του χώρου που πηγαίνουν και τα μέτρα προστασία που πρέπει να πάρει για του ίδιου. Και μετά μπαίνουν τα τηλεοπτικά στη μέση και όλα τα άλλα. Γενικά είναι ένα πολύ πολύπλοκο παζόλ που θα βρεις κάποιες απαντήσεις, αλλά σίγουρα θα γίνουν και λάθη. Εγώ αυτό λέω. Και ανέφερες και το ποδόσφαιρο, έφερες μια σύγκριση με το ποδόσφαιρο. Μια από τις πιο, όχι αστείες, αλλά περίεργες ιστορίες που άκουσα τελευταία είναι αυτή του Euro του 2020 που θα μεταφερθεί στο 2021, αλλά δεν θα αλλάξει όνομα. Δηλαδή θα αγωνιζόμαστε στο Euro 2000, θα είμαστε στη χρονιά 2021 και θα λέγεται Euro 2020 επειδή ήδη έχουν τυπωθεί όλο το υλικό, φανελάκια, μπάλες, όλα αυτά και δεν μπορούν να τα πετάξουν αυτά για να φτιάξουν άλλα. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Ολυμπιακούς. Είναι Τόκιο 2020 και πάλι θα γίνει το 2021 γιατί ακριβώς τα έξοδα που έχουν γίνει για αυτές τις διοργανώσεις, όπως είπες, για τον branding, για τα προϊόντα που έχουν συνετοιμαστεί, είναι τεράστια για να ξαναγίνουν όλα από την αρχή. Εντάξει, δυστυχώς ευτυχώς θα πρέπει κάποιες πραγματικότητες να τις δεχτούμε, γιατί όπως είπα είναι πρωτόγνωρη κατάσταση, νομίζω, για όλους. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο τους όσους μας παρακολουθούν ότι μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας κάτω από αυτό το βίντεο στη σελίδα της Ομοσπονδίας για να φαίνονται να μπορούμε να τις βλέπουμε εμείς και να απαντηθούν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λέονται, τα πλάνα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού σίγουρα, όπως μας είπες πριν, μεταβάλλονται πλέον με όλη αυτή την ιστορία της πανδημίας. Αλλά κάποια βασικά πλάνα για τη συνέχεια, ποια, που μπορείς να μας αναφέρεις κάτι. Το πρώτο στο μέλημά μας είναι να επηρεαστεί όσο το δυνατόν λιγότερο η οικονομική στήριξη που λάμβαναν οι ομοσπονδίες και οι αθλητές. Τούτο είναι ένα από τα πρώτα θέματα που ξεκινήσαμε να συζητάμε. Όπως σου είπα, έχουμε σχεδόν καταλήξει σε αυτά και θα ενημερωθούν στις επόμενες μέρες οι ομοσπονδίες, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι, όπως είπα και πριν, η αθλητική πυραμίδα θα χρειαστεί οικονομική στήριξη. Από εκεί και πέρα καταγράφουμε, όπως σου είπα, κάποιες ενέργειες, εισηγήσεις ή δράσεις που θεωρούμε εμείς ότι θα χρειαστεί να γίνουν, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα και τα δεδομένα, ας το πούμε, μετά τη χαλάρωση των μέτρων. Αναγκαστικά αυτές οι εισηγήσεις, προτάσεις, δράσεις θα σταλούν στην ομάδα και στη διπουργική, στους επιδημιολόγους, τέλος πάντων στην ομάδα που ασχολείται με το θέμα των μέτρων και των διαταγμάτων, ούτως ώστε να δούμε και τις δικές τους αντιδράσεις. Στάλικα μια-δύο πρώτες προτάσεις ήδη που αφορούν το άνοιγμα κάποιων ανοιχτών αθλητικών χώρων και την έναρξη των προπονήσεων, τουλάχιστον από την Ολυμπιακή ομάδα και από τους ελίτ αθλητές μας. Από εκεί και πέρα αναμένουμε και εμείς την πρώτη αντίδραση του Υπουργικού και της ομάδας που θα δει τη χαλάρωση των μέτρων την Τετάρτη και αναλόγως πιθανόν να μεταβληθούν και οι επιπλέον προτάσεις και εισηγήσεις που θα στάλουν. Επίσης, όπως είπα, όταν και εφόσον ενημερωθούν οι ομοσπονδίες για τον προϋπολογισμό που θα έχουν διαθέσιμο για το 2020, θα τους δοθεί ο χρόνος και η ευκαιρία για να μεταφέρουν, να το πω, κάποια κεφάλαια από συγκεκριμένα κονδύλια που έχουν δοθεί, όπως είχα πει και πριν, είτε για διεθνείς συμμετοχές είτε κάπου αλλού, ούτως ώστε να δοθούν στις προτεραιότητες που ήδη θεωρούν και στα μέτρα που θα θέλουν να πάρουν, γιατί ακριβώς ο στόχος είναι να κρατηθούν τα σωματεία, μέλη και κατ' επέκταση οι αθλητές ζωντανοί, να το πω. Να μην έχουμε κλείσιμο σωματείων, να μην έχουμε κλείσιμο ακαδημιών και φυσικά αυτόν
έρχεται λίγο και να αφορά τον καθένα μας. Δηλαδή, όλοι μας που έχουμε τα παιδιά μας σε ακαδημίες ή που θα θέλαμε να έχουν τα παιδιά μας σε ακαδημίες, σημαίνει ότι και εμείς πρέπει να δείξουμε την ανάλογη στήριξη προς σε αυτά τα σωματεία ή προς το άθλημα που αγαπάμε με οικονομικών ή άλλων τρόπων, ούτως ώστε να τους κρατήσουμε ζωντανούς για την επόμενη μέρα. Δυστυχώς τα δεδομένα είναι δύσκολα. Όπως είπα και πριν, νιώθω ότι η κανονικότητα, εάν και εφόσον επανέλθει, θα είναι μετά από αρκετούς μήνες. Άρα και τα ίδια, είτε είναι σωματεία είτε ομοσπονδίες, πρέπει να ξεκινήσουν να σκέφτονται νέους τρόπους για να κρατήσουν κοντά τον κόσμο τους, να τους κρατήσουν τους αθλητές τους ενεργούς και γενικά το ενδιαφέρον. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα υπάρχει πιθανότητα, γιατί δεν μπορεί να μας αγγίσει πλέον κανείς, ότι αυτό που ζούμε τώρα μπορεί να επαναληφθεί μετά από κάποιους μήνες, έτσι, και μπορεί και από 1-2 χρόνια. Δεν είμαστε σίγουροι ότι θα φύγει σήμερα ο κορονοϊός και τέλος θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα και συνεχίζουμε τη ζωή μας κανονικά. Οπότε μέτρα από τη στιγμή που έχουμε μια εμπειρία τώρα, έστω και όπως με τον τρόπο που ήρθε, έχουμε αποκτήσει μια εμπειρία, θα πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτή ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι καλύτερα για το μέλλον. Έχεις απολύτως δίκιο. Αυτόν λέω τουλάχιστον και στους φίλους που συζητάμε, ότι πιθανότατα όλοι λέμε πρώτη φορά ζήσαμε αυτό το πράγμα, αλλά πιθανό μέχρι το τέλος της ζωής μας να το ζήσουμε για περισσότερο από ακόμα μια φορά. Άρα αναγκαστικά ναι, πρέπει να ετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα του κορονοϊού, αλλά και την ίδια στιγμή να έχουμε στο μυαλό μας ότι πήραμε και κάποια μαθήματα, να το πω, για μια επόμενη πανδημία. Παρακολουθείτε εσείς άλλες άλλους οργανισμούς αθλητισμού ξένων χωρών, ενώ πιο στενά, για να δείτε πώς αντιδρούν, ώστε είτε να πάτε με τα νερά, είτε να πείτε όχι, αυτό δεν θα το κάνω, γιατί δεν είχε αποτέλεσμα. Υπάρχει στενή συνεργασία, ιδιαίτερα με το Υφυπουργείο Αθλητισμού της Ελλάδος. Η αλήθεια είναι ότι κάποια από τις εισηγήσεις ή τα μέτρα που έχουν πάρθει, και εκεί προσπαθήσαμε να δούμε αν εφαρμόζονται και πώς εδώ στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις και τηλεδιασκέψεις. Βγαίνουν διάφορα report τα οποία και εμείς αξιολογούμε. Γενικά μπορώ να πω ότι οι εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως έναν γενικό πλαίσιο είναι παρόμοιες με κάποιες αποφάσεις που ήδη έχουν πάρθει και εφαρμόζονται εδώ και με κάποιες άλλες που θα εισηγηθούμε να γίνουν. Δυστυχώς θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κάποια, πώς να το πω, χειροπιαστή πρακτική, καλές πρακτικές που ήδη μας είπαν, ξέρεις, εφαρμοστήκα στην τάδε χώρα, αν εισηγούμαστε να εφαρμόσετε αυτό, για να πούμε, okay, ερχόμαστε να δούμε πώς εφαρμόζεται στην Κύπρο. Είναι ένα γενικό πλαίσιο, αλλά όπως είπα, νομίζω ότι η κάθε χώρα έχει τα διαφορετικά δεδομένα, άρα αναγκαστικά οι καλύτερες προτάσεις που πιθανόν να εφαρμοστούν θα βγουν μέσα από έναν διάλογο, μια διαβούλευση και γενικά σκέψη, όπως σου είπα, σε όλα τα επίπεδα. Είτε είναι στο επίπεδο της ανώτατης αθλητικής αρχής που είναι ο ΚΟΑ, είτε είναι σε επίπεδο νομοσπονδιών, είτε ακόμα και των σωματείων, αφού ο καθένας γνωρίζει το αντικείμενο του και τον κόσμο του, να το πω, καλύτερα. Άρα από όλους φτάνει να δείξουμε έτσι μια επικοδομητική, να πω, στάση και όχι μια κριτική στάση. Θεωρώ ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στις καλύτερες εισηγήσεις και προτάσεις που θα είναι εφαρμόσιμες για το καλό του κυπριακού αθλητισμού. Ωραία, έχει έρθει και μια ερώτηση. Να σου διαβάσω και τα χαιρετίσματα του Δημήτρη του Δελιχρήστου και τον Μπάσκετο Καφετζή, ο οποίος μας παρακολουθεί τελευταία μια καινούργια σελίδα που έχει δημιουργηθεί. Ο Μιχάλης ο Νεοφύτου έχει μια ερώτηση. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είσαστε ικανοποιημένος από το αναπτυξιακό στην καλαθόσφαιρα? Υπήρχε ένα πλάνο, λέει, συνεχίζεται αυτό? Αν είναι ναι, εξηγήστε μας σε ποιο βαθμό βρίσκεται αυτό το πλάνο και αν όχι, γιατί. Okay.
Εντάξει, το αναπτυξιακό πλάνο της καλαθόσφαιρας το παρακολουθώ να το πω εξ αποστάσεως. Δεν μπορώ να πω ότι έχω πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί. Περισσότερο λόγω της αγάπης μου να το πω για το άθλημα και τουλάχιστον το τι βλέπω εγώ εδώ στην Πάφο να γίνεται. Είναι μια προσπάθεια των ακαδημιών να αναπτυχθούν. Νομίζω ότι από πλευράς αριθμών παιδιών σε όλες τις ακαδημίες η καλαθόσφαιρα τα τελευταία χρόνια αυξάνεται αυτός ο αριθμός, που νομίζω ότι είναι ένα δεδομένο που δείχνει ότι γίνεται καλή δουλειά, γιατί διαφορετικά οι γονείς δεν θα φέρναν τα παιδιά τους στην καλαθόσφαιρα, θα τα συνέχιζαν να τα παίρνουν στο ποδόσφαιρο ή σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Από εκεί και πέρα ξέρω ότι η Ομοσπονδία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πρωταθλήματα μέχρι και κάτω των 8 χρονών, που έχει γίνει νομίζω πέρσι για πρώτη χρονιά με χορηγόντα το Μίλκο. Άρα νιώθω ότι όσον αφορά το αναπτυξιακό είναι έναν κομμάτι της κυπριακής καλαθόσφαιρας που δουλεύει αρκετά καλά και νιώθω ότι έχει αρκετά σίγουρα περιθώρια βελτίωσης αλλά και αρκετά περιθώρια εξέλιξης. Αυτό που σχολίασες για την Πάφο, πάντως είχαμε σχολιάσει και με τον Δημήτρη τον Δέλη Χρήστο στην εκπομπή που είχαμε κάνει μαζί, πραγματικά έχει προκαλέσει πολύ ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι τόσα πολλά παιδιά ασχολούνται με την καλαθόσφαιρα στην Πάφο, που αναλογικά θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Σίγουρα, όταν πριν το 2013 και τη δημιουργία του Άτλαντα είχες ένα σωματείο που είχε περίπου 200 παιδιά, τώρα έχεις δύο σωματεία που σύνολο μαζί έχουν πάνω από 600 παιδιά. Αυτός ο αριθμός νομίζω από μόνος του τα λέει όλα. Και την ίδια στιγμή στην ουσία έχεις και αρκετές ποδοσφαιρικές ομάδες, έχεις και την πετοσφαιρά που στην Πάφων επίσης κρατά έναν επίπεδο, δηλαδή το συγκεκριμένο άθλημα, παρόλο που έχει και ανταγωνισμό σε επίπεδα ακαδημιών για να πάνε τα παιδιά, ακόμα όμως η δουλειά που θεωρώ γίνεται και στα δύο σωματεία είναι αρκετά καλή, ούτως ώστε, όπως σου είπα, οι γονείς να προτιμούν να παίρνουν τα παιδιά τους και από μικρές, πολύ μικρές ηλικίες, από 4-5 χρονών ξεκινούν στο άθλημα της καλαθόσφαιρας, που τούτο είναι το ευχάριστο. Δηλαδή αυτό που λέω εγώ είναι ότι έτσι αλλιώς και ακαδημαϊκά να το πάρεις, με βάση τους αριθμούς επαγγελματίας πέφτει σε 1 στους 100. Άρα το σημαντικό είναι όλα τα παιδιά να γνωρίσουν το άθλημα, να το αγαπήσουν και να το αγαπήσουν μακροχρόνια. Δηλαδή σε μια ηλικία τη δική μας, να το πω, ακόμα να έχουν αυτή την αγάπη για το άθλημα, έστω και αν δεν έπαιξαν ποτέ επαγγελματικά ή δεν ήταν τόσο καλοί για να παίξουν έστω σε αγωνιστικό επίπεδο. Γιατί αυτή η αγάπη για το άθλημα μπορεί να βοηθήσει από διάφορα άλλα πόστα. Είτε θα γίνουν κάποιοι διαιτητές, είτε κάποιοι άλλοι θα γίνουν παράγοντες ή θα είναι κοντά σε ομάδες, είτε μετά θα πάρουν τα παιδιά τους, άρα να στηρίξουν αυτόν το άθλημα. Και κανένα δημοσιογράφο που χρειαζόμαστε έτσι ιδιαίτερα σε αυτό το χώρο. Και αθλητικογράφους, αυτό λέω ότι έχει να κάνει σχέση με το άθλημα. Λοιπόν, βλέπω φοράς Chicago Bulls σήμερα, επέλεξες. Ήσουν Bulls πριν τον Τζόρνταν ή μετά? Τη δεκαετία μέσα στο 90 είχα μόλις γίνει 12-13 χρονών. Άρα τότε ξεκίνησα να καταλαβαίνω. Σίγουρα το πρώτο 3-peat, άρα ήμασταν προς Τζόρνταν οι περισσότεροι, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, παίχτης που επίσης μου άρεσε και άρα και ομάδα που μου άρεσε και η πρώτη μου φανέλα ήταν αυτής της ομάδας, ήταν η Orlando Magic με το Shaq. Για να πω, ναι. την αλήθεια. Απλά μεγαλώνοντας, η συγκεκριμένη κιόλας φόρμα που βλέπεις είναι από τη χρονιά του 72-10. Την έχω από τότε, τύχε να είναι ο πατέρας μου στην Αμερική. Άρα είναι κοιμήλιο, το οποίο βρήκα τώρα με το Last Dance. Εντάξει, εγώ μπορεί να μην είμαι Chicago Bulls, αλλά ο Michael Jordan είναι το νούμερο ένα ως αθλητής για μένα προσωπικά σε όλα τα επίπεδα, ενώ
και στον αθλησμό και στον τρόπο που ήθελε να γίνει, την θέληση που ήθελε, που είχε, που έβγαζε. Χάσαμε τον Λεόντιο. Έλεγα λοιπόν ότι ήταν η θέληση που ήθελε ο Μάικλ Τζόρνταν για να γίνει το νούμερο ένα. Τώρα θα μπει και ο Λεόντιος μαζί μας. Σε χάσαμε για λίγο. Ναι. Δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έλεγα λοιπόν ότι η θέληση που είχε ο Μάικλ Τζόρνταν για να φτάσει να γίνει το νούμερο ένα ήταν αυτό που με είχε ενθουσιάσει τότε στην παιδική μου ηλικία και είναι και αυτό που τονίζεται και σε αυτή τη σειρά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό για τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Σικάγο Μπουλς, βέβαια το The Last Dance. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ένα από τα στοιχεία που σίγουρα όλοι ξέραμε ότι αποτελεί σημαντικό κομμάτι του χαρακτήρα του. Αν συνυπολογίσεις το ότι δεν ήταν μέλος της ομάδας του γυμνασίου του, ότι δυσκολεύτηκε στα χρόνια του τα κολεγιακά και το τι έγινε μετά. Από εκεί και πέρα όμως η αλήθεια η σειρά μας το δείχνει ότι ήταν σε έναν επίπεδο αυτή η προσπάθεια του πολύ ψηλών, και αυτό φαίνεται ακόμα και με τα στοιχήματα που έπαιζε είτε με τους συμπαίκτες του, είτε με τους αντιπάλους, είτε όταν έπαιζε γκολφ. Δηλαδή σε όλες τις εκφάνσεις νιώθω της ζωής του δεν ήθελε να χάνει από κανέναν και για τίποτα. Δηλαδή ζούσε συνέχεια σε αυτόν το επίπεδο, και διαβάζοντας και δηλώσεις μετά ήταν ότι ήταν ο μόνος παίχτης, λένε, που μπορούσε να είναι on και off, απλά ήταν πάντα on. Δηλαδή ποτέ δεν θα ξεπατούσε το γκάζι, είτε ήταν μέσα στο γήπεδο, είτε σε οτιδήποτε άλλο να ασχολείται. Και γι' αυτόν και στην ουσία 30 χρόνια μετά, τα παπούτσια του και τον brand του είναι νούμερο ένα σε ό,τι αφορά τον καλαθοσφαιρικό κόσμο. Πραγματικά κατάφερε να χτίσει γύρω από το ταλέντο του ένα όνομα, το οποίο σίγουρα θα έχει και κάποια βοήθεια για να το κάνει αυτό από κάποιους ειδικούς στον χώρο αυτό, του marketing κυριότερο, αλλά ήταν το πείσμα του αυτό που τον έφτασε εκεί που τον έφτασε, και η δουλειά, οι ατελείωτες ώρες δουλειάς που έβαζε μέσα στο γήπεδο. Δεν θυμάμαι αν το είδα, αν ήταν στη σειρά και αν αναφέρεται στη σειρά αυτό ή αν το διάβασα στο βιβλίο του «Η ζωή» που έχει γράψει η αυτοβιογραφία του Μάικλ Τζόρνταν, αλλά θυμάμαι ότι αυτός που τον βοήθησε περισσότερο να γίνει τόσο ανταγωνιστικός ήταν τα αδέρφια του και ειδικότερα ο μεγαλύτερος αδερφός του, ναι, με τον οποίο έδινε μεγάλες επικές μάχες στο one-on-one, και ο μεγαλύτερος αδερφός του πάντα τον κέρδιζε τον Μάικλ Τζόρνταν. Και το λέει και το υπερηφανεύεται μέχρι σήμερα. Ακριβώς, ναι. Είναι και στο ντοκιμαντέρ. Δεν ασχολούνται τόσο πολύ με αυτό το κομμάτι, αλλά ναι, αναφέρεται και εκεί και σίγουρα και στο βιβλίο του που λες. Στην ουσία πρέπει να αντιληφθούμε, και ειδικά και οι πιο μικροί αθλητές, ότι δεν είναι τόσο απλό το να γίνεις επαγγελματίας αθλητής. Εντός οι πολλοί παράγοντες που κάποιους από αυτούς κιόλας δεν μπορείς εσύ να τους ελέγξεις για να φτάσεις να γίνεις αθλητής, που σίγουρα το ταλέντο από μόνο του δεν φτάνει. Νομίζω κάτι που πιθανόν και εμείς οι μπασκετσικοί να το πω δεν είχαμε συγκρατήσει ήταν τον τραυματισμό του στη δεύτερη χρονιά του, που πιθανόν να του έκοβε όλη του την καριέρα. Τη στάση που στην ουσία έδειξε ο ίδιος σε εκείνον τον τραυματισμό, και κατ' επέκταση τη διαφορετική, να το πω, στάση που έδειξε η ομάδα, που ήθελε αρχικά ναι μεν να τον προστατεύσει, συν τα υπόλοιπα που έπαιζαν ρόλο όσον αφορά τον draft κτλ. Άρα η ιστορία μπορεί να γραφόταν και διαφορετικά, απλά και μόνο από έναν τραυματισμό. Γι' αυτό λέω ότι σίγουρα το ταλέντο δεν είναι αρκετό. Σίγουρα παίζουν ρόλο αυτό που ανάφερες και πριν, οι ανθρώποι που έχουν οι αθλητές δίπλα τους, είτε αυτοί είναι προπονητές, είτε είναι άλλα άτομα στον περίγυρό τους, και από εκεί και πέρα και κάποια πράγματα που είναι εκτός του ελέγχου τους, όπως είναι ένας πιθανός τραυματισμός ή οτιδήποτε άλλη απόφαση που μπορεί να επηρεάσει την καριέρα.
Να δω κάτι έστειλε ο Θανάσης ο Μάστορης, χρόνια πολλά και με υγεία και καλή θέληση. Λέει να σου αναφέρω σε μένα, αναφέρεται Αντώνη να σου αναφέρω κάτι που δεν γνωρίζω. Λέει ότι ήταν ο τρίτος της παρέας μαζί με τον Δημήτρη, γνήσιος μπασκετικός, ιδιωτικό μέλος και ποδοστάτης στην παρέα του Άτλαντα, γραμματέας για χρόνια και εγκατέλειψε τα καθήκοντά του όταν ανέλαβε νέα καθήκοντα ως μέλος του Διοικητικού Συμβούλου του ΚΟΑ. Τον περιμένουμε εννοείται να επιστρέψει για να συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε. Σίγουρα ναι, που τουλάχιστον εγώ δεν είχα, όπως είπα, δεν είμαι προπονητής, αλλά το άθλημα το αγαπώ. Έχω σπουδάσει sport management, άρα στα πρώτα βήματα του Άτλαντα προσπάθησα να βοηθήσω όσο μπορώ. Το τι δεν σου λέει επίσης ο Θανάσης ήταν ότι αυτά τα χρόνια που μιλούμε για τον Μάικλ Τζόρνταν, δηλαδή τη δεκαετία του 90, αυτό ήταν γυμνάσιο, εγώ ήμουν δημοτικό, γιατί έχουμε μια διαφορά ηλικία. Και έκανα τον ball boy για να σουτάρει όταν έκανε προπόνηση. Άλιστα, ενδιαφέρον. Λοιπόν, να πιστέψουμε λίγο στον Μάικλ Τζόρνταν. Γιατί πιστεύεις ότι έφτασε ο Μάικλ Τζόρνταν εκεί που έφτασε, πέρα βέβαια τη δουλειά και όλα αυτά που αναφέραμε? Εδώ στην ουσία θα πάρω λίγο το μέρος του Τζέρι Κράους και αυτό που λέμε γενικότερα ή και αυτό που είπε και ο ίδιος ότι τα πρωταθλήματα τα κερδίζουν όχι μόνο οι αθλητές αλλά οι οργανισμοί. Και στην ουσία έχει λίγο δίκαιο παρόλο που ξέρεις δημιουργήθηκαν αρνητικά σχόλια ή μια αρνητική αντίδραση, αντιμετώπιση όσον αφορά τον Τζέρι Κράους. Στην ουσία όμως, μέσα από όλα αυτά, δηλαδή αν βάλουμε στο ίδιο καζάνι να το πω, λίγο τις δηλώσεις του Τζόρνταν, ότι ξέρεις, χωρίς το Πίπεν δεν θα είχα πρωταθλήματα. Άρα η επιλογή συγκεκριμένη του Πίπεν. Επίσης, θεωρώ η επιλογή του Φιλ Τζάκσον, που κιόλας διαβάζοντας μετά την ιστορία, πάλι και αυτός κατέληξε στους Bulls και έγινε πρώτος προπονητής λόγω μιας σχέσης που είχε από πριν με τον Jerry Krause. Δηλαδή πάλι η ιστορία μπορεί να ήταν διαφορετική, απλά αν αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν συναντώνταν ποτέ. Γιατί νομίζω ότι ο ρόλος του Phil Jackson, θα το δούμε και στα επεισόδια μετά, ήταν κομβικός μέσα σε αυτήν την δυναστεία, θα έλεγα, που έστησα. Σίγουρα ο χαρακτήρας και ανταγωνιστικότητα του Τζόρνταν προσπαθούσε να πιέσει όλους και να παίξουν στο επόμενο επίπεδο. Νομίζω είναι κάτι κιόλας που φαίνεται, για να το συνδέσουμε έτσι λίγο με την Ευρώπη, με το McDonald's Open που είχε παίξει και ο Ολυμπιακός, που είχαν έρθει Bulls χωρίς Rodman, χωρίς Pippen, και στην ουσία ο Τζόρνταν λέει ότι από εκείνον το τουρνά και μετά που αποφάσισε και ο Pippen να κάνει την εγχείρηση, στην ουσία κατάλαβε ότι και ο ίδιος θα έπρεπε να πάρει το παιχνίδι του σε επόμενο επίπεδο, αλλά και οι συμπαίχτες του, ούτως ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν τις απουσίες αυτών. Ο προπονητής, σημαντικότατος ο ρόλος του, ειδικά με πέραν του ενός αστεριού στην ομάδα του. Και στο τέλος θεωρώ και η διοίκηση, παρόλο που ξέρεις όλους θεωρώ μας ξένησε, η αλήθεια εγώ το αντιλήφθηκα προχθές που έβλεπα τον ντοκιμαντέρ, ότι ο Πίπεν στην τελευταία χρονιά ήταν ο 122ος καλύτερα καλοκληρωμένος παίχτης του NBA. Δηλαδή κάτι που δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι ήταν εκεί κάτω. Φυσικά πάλι όμως, αν θέλουμε να τα βλέπουμε τα πράγματα σφαιρικά, ξέρεις, και όχι πολύ συναισθηματικά, επεξηγεί γιατί μέχρι το 98 έπαιρνε τον μισθό που έπαιρνε, γιατί μας είπαν ότι ήταν από μια φτωχή οικογένεια, είχε δύο άτομα με αναπηρία στην οικογένεια, υπόγραψε έναν 7 ετών συμβόλαιο μεγάλης δηλαδή διάρκειας με αυτόν τον ποσό, γιατί ήθελε να είναι εγγυημένο το εισόδημα που θα έπαιρνε στο σπίτι. Άρα κάποια δεδομένα ήταν δομημένα έτσι που okay, μέσα από τον ντοκιματέρ υπάρχει δυνατότητα κάποιος να τα εξηγήσει από διαφορετικές οπτικές. Σίγουρα, κοίταξε, για να τα δούμε και με την οπτική γωνία του σκηνοθέτη και κάποιον που θέλει να πετύχει λίγο η σειρά του, χρειάζεται και ένας κακός σε μια ιστορία. Τον ρόλο του κακού τον έπαιξε ο Τζέρι σε αυτή τη σειρά. Όμως νομίζω ότι αυτό έγινε για να
Πιθανολογώ δηλαδή, δεν το γνωρίζω, θα δούμε παρακάτω. Έγινε περισσότερο για να κεντρήσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου να παρακολουθήσει τη σειρά. Ήταν ένα από τα τρίκ του σκηνοθέτη και του σεναριογράφου γενικότερα, από πώς έχει στήσει τη σειρά, και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα φύγει αυτό το κομμάτι. Έχεις δίκιο, και νομίζω μιας που αναφέρθηκε στο σκηνοθέτη, είναι καλό να πούμε και πώς κατάληξαν το να γίνει τον ντοκιμαντέρ και πώς δέχτηκε τον Τζόρταν, που επίσης δείχνει το πόσο μπροστά ήταν όσον αφορά το όνομα του, τον μπραντ του κτλ. Γιατί στην ουσία τα πλάνα που τραβήχτηκαν πριν από 22 χρόνια, 22 χρόνια. Ναι, διευθυντής του NBA Entertainment ήταν ο νυν κομισάριος του NBA, ο Adam Silver, ο οποίος τότε ναι είχαν δεχτεί να τραβηχτούν, αλλά ο Τζόρταν μαζί με το ESPN είχαν στην ουσία υπογράψει ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θα μπορούσε να δημοσιεύσει οτιδήποτε από αυτό το υλικό που θα πάρουν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. Άρα την τελευταία λέξη την είχε σίγουρα ο Τζόρταν. Και μας λένε ότι ο λόγος που πίστηκε γύρω στο 16 για να γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ και να είναι έτοιμο το 20 ήταν δύο βασικοί. Ο ένας ότι ο σκηνοθέτης, ο Μάικ Τόλιν, είναι αυτός που έκανε τον ντοκιμαντέρ του Άιβερσον. Και ναι. Μόλις το είδε αυτόν ο Τζόρταν, του είπε ότι το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ το είχε δει τρεις φορές, ότι ήταν πολύ καλό ντοκιμαντέρ και γενικά τον Άιβερσον τον είχε σε πολύ εκτίμηση ως παίχτη. Άρα ήταν ο ένας λόγος. Και ο δεύτερος, το ότι ο Τόλιν του είπε ότι ξέρεις, έρχονται παιδιά στο γραφείο μου και φοράνε τα παπούτσια σου, αλλά δεν σε έχουν δει ποτέ να παίζεις. Άρα πιθανόν να είναι ο καιρός να μάθουν τι έκανες όταν έπαιζες. Εντάξει, το τρίτο που θεωρώ ότι έχει δώσει αλήθεια, αλλά δεν ξέρω αν σταθεί, ήταν ότι ήταν η χρονιά που πήρε και ο Λεμπρόν το πρωτάθλημα και ξεκίνησε η σύγκριση επιπλέον με τον Μάικλ Τζόρταν. Και άρα ήταν ένα λόγο επίση για να σκεφτεί ο Τζόρταν ότι ναι, πρέπει να βγω ξανά μπροστά. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι θα μου δώσει διαφορετική απάντηση, αλλά σε αυτό το τρίλημα μεταξύ Τζόρνταν, Μπράιαν και Τζέιμς, νομίζω ξέρω ποιον υποστηρίζει. Η απάντηση που θα σου δώσω είναι ότι δεν μπορείς να τους συγκρίνεις. Δηλαδή, εγώ δεν θα τους συγκρίνα. Γενικά, δεν μπορώ να συγκρίνω, θεωρώ, εποχές. Ήταν διαφορετικό το παιχνίδι της δεκαετία του 90 και σίγουρα διαφορετικό το παιχνίδι από το 2000 και μετά που εμφανίστηκε ο Κόμπι και ο Λεμπρόν. Σίγουρα και ο Τζόρταν πιθανόν να μην είπε τόσο εμφανές όπως είπαν ο Λεμπρόν και ο Κόμπι, να παρακολούθησε και αυτός παίχτες προηγούμενης δεκαετίας και να έκανε κόπι κινήσεις τους. Το ίδιο στην ουσία και αυτοί προσπάθησαν να αντιγράψουν κινήσεις τους. Νομίζω και οι δύο, και ο Κόμπι και ο Λεμπρόν, έχουν και δική τους, τι να πω, προσωπικότητα, ικανότητα, αλλά την ίδια στιγμή ναι, αντίγραψαν αρκετές από τις κινήσεις του Μάικλ Τζόρνταν. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις το παιχνίδι. Άλλαξαν πάρα πολύ από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. Ακόμα και οι κανονισμοί που ίσχυαν στο NBA για το πώς παίζουν άμυνα από το 90 μέχρι σήμερα είναι από τη γη μέχρι τον ουρανό. Άρα δεν υπάρχει για μένα σύγκριση. Θεωρώ και τους τρεις παίχτες, αν και στο τέλος αν θέλουμε να έχουμε ένα αντικειμενικό νομίζω μέτρο σύγκρισης, αναγκαστικά μετράμε πρωταθλήματα και προσωπικές επιτυχίες. Άρα μόνο με αυτό το κριτήριο θα έλεγα ότι είναι Τζόρνταν, Κόμπι, Λεμπρόν. Διαφορετικά δεν μπορείς να συγκρίνεις κάτι άλλο. Εγώ πάντως από μικρός, όταν ξεκίνησα να παρακολουθώ NBA και επειδή έχω και συγγενείς στη Βοστόνη, ήμουνα με τους Boston Celtics. Ο Larry Bird ήταν και είναι ακόμα ο θεός για μένα, το νούμερο ένα, και όταν τον είδα στο ντοκιμαντέρ
να λέει για το παιχνίδι εκείνο που πραγματικά δεν μπορούσαν να σταματήσουν τον Μάικλ Τζόρνταν. Ενθουσιάστηκα ακόμα περισσότερο για τον Τζόρνταν, ο οποίος πραγματικά σε εκείνο το παιχνίδι, γιατί έδειξε και αρκετές σκηνές από εκείνο το παιχνίδι, ήταν ασταμάτητος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εντάξει, η ατάκα του Λάρι Μπερτ από το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Δεν περιμέναμε σίγουρα τον ντοκιμαντέρ ότι ήταν ο Θεός μεταμορφωμένος σε Μάικλ Τζόρνταν. Σίγουρα πάλι, άμα το σκεφτείς, η Boston Celtics είχαν μια δική τους δυναστεία, είχαν έναν ανταγωνισμό μέχρι εκείνη τη στιγμή μόνο με τους Lakers, έπαιζαν ένα μπάσκετ ειδικά πίσω στην άμυνα κάπου μεταξύ νόμιμου και φάουλ. Άρα το να καταφέρει ο Τζόρνταν με την λίγη στην ουσία εμπειρία που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή στο NBA να βάλει 63 πόντους και στο προηγούμενο παιχνίδι νομίζω καμιά πενινταριά και σε εκείνον 63, έδειξε τι πιθανόν να επακολουθούσε, που όπως και έγινε στην ουσία επιβεβαιώθηκε από τα πρωταθλήματα που πήρε. Να κάνουμε μια παρένθεση, θα μιλήσουμε σε λίγο για τα μηνύματα που αναφέραμε στην αρχή που μας περνάει αυτή η σειρά. Απλά δύο ερωτήσεις από τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ο Γιώργος ο Ισαΐα ρωτάει να μας πεις για τον αθάνατο Ρόι Τάρπλεϊ, που αποτελεί και δικό μου ίνταλμα, όπως και δικό σου από ό,τι ξέρει. Έχεις απόλυτο δίκιο ότι στο γυμνάσιο που έπαιζα, όσον καιρό έπαιζα μπάσκετ, ο αριθμός που φορούσα ήταν το 15 λόγω του Ρόι Τάρπλεϊ. Είναι ένας παίχτης που νομίζω σημάδεψε το ελληνικό μπάσκετ και τη γενιά μας το 90 με όσους ασχοληθήκαμε. Η ευχή που θα έκανα θα ήταν να μην έμπλεκε με τα ναρκωτικά και να έκανε την καριέρα που φαινόταν ότι θα μπορούσε να κάνει στο NBA. Παρόλα τα αυτά, θεωρώ ότι ήταν ένα από τα ενδάλματα και τα άτομα που έκαναν αρκετόν κόσμο να παίξει μπάσκετ σε Ελλάδα και Κύπρο. Και το μόνο που μετανιώνω ήταν ότι δεν κατάφερα να το δω από κοντά όταν είχε έρθει στα τελειώματά του στον Απόλλωνα εδώ στην Κύπρο. Και ο Γιώργος Αμπιστέντης ρωτάει στην Ελλάδα ποια ομάδα υποστηρίζει στο μπάσκετ εκτός από την εθνική. Εκτός από εθνική, είναι αλήθεια, δεν κλαίω και δεν λυπάμαι και δεν φωνάζω για καμιά άλλη ομάδα. Αν με ρώτας, πριν 10 χρόνια περισσότερα, στην ουσία πάντα δήλωνα Ιωαννιδικός. Δηλαδή, όπου ήταν ο Ιωαννίδης, ήμουν μαζί του. Άρη, ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Στο Παναθηναϊκό δεν πήγε. Από εκεί και πέρα, στην ουσία, στην Ευρώπη, πάντα θέλω να κερδίζει η ελληνική ομάδα. Αν με ρωτάς σε ποιον πιθανόν να έχω μεγαλύτερη έτσι, αγάπη, τέλος πάντων, είναι στις ομάδες που επενδύουν στους Έλληνες παίχτες. Δηλαδή, όποια από τις μεγάλες ή μικρές ομάδες έχει Έλληνες παίχτες, εγώ αυτή θα υποστηρίζω, γιατί στην τελική το σημαντικό είναι, είναι οι επιτυχίες και τα λοιπά, αλλά την ίδια στιγμή να στηρίζουμε τα ταλέντα μας, να στηρίζουμε κατ' επέκταση μετά τις εθνικές και γενικότερα το μπάσκετ της χώρας μας. Εντάξει, ανοίγει μεγάλη κουβέντα με αυτό, δεν θα το επεκτείνουμε. θα γυρίσουμε στη σειρά, στο ντοκιμαντέρ του το The Last Dance, να πούμε τα μηνύματα. Εσύ ποια μηνύματα έχεις συγκρατήσει περισσότερο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να περαστούν και να χρησιμοποιηθούν και στην σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο? Όσον αφορά, όπως είπα, αν του πάρουμε τους νεαρούς παίχτες, ενώ ότι το ταλέντο δεν είναι αρκετό. Νομίζω φαίνεται από τα σχόλια όλων που βγήκαν το τελευταίο διάστημα, είτε είναι του Γκάλι, είτε του Γιαννάκη, είτε του οποιοδήποτε, ότι ο Μάικλ Τζόρνταν φαινόταν από τα πρώτα του χρόνια ότι ήταν ένας υπερταλαντούχος παίχτης, υπεραθλητικός παίχτης. Έκανε μαγικά πράγματα, αλλά σίγουρα αυτά τα πράγματα δεν γίνονταν μόνα τους. Είχε πολλές ώρες προπόνηση που έπρεπε να το κάνει, πολύ χρόνο που έπρεπε να είναι συγκεντρωμένος σε αυτό. Από εκεί και πέρα, ότι το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα.
δεν είναι ατομικό άθλημα. Ναι, ο Τζόρταν ήταν μια μονάδα, ναι, δημιούργησε αυτή τη δυναστεία, αλλά νομίζω είναι κάτι που και ο ίδιος παραδέχεται και νομίζω θα το δούμε και στα επόμενα επεισόδια, ότι οι παίχτες που ήταν γύρω του στην ουσία βοηθούσαν τον ίδιο έναν να γίνει καλύτερος, αυτός να κάνει τους συμπαίχτες του καλύτερους και κατ' επέκταση να κερδίσουν πρωταθλήματα. Και άρα και οι παράγοντες στην ουσία των Bulls, το ότι προσπαθούσαν ήταν να βρουν αυτά τα κομμάτια του, του puzzle που θα βοηθούσαν αυτόν το εγχείρημα. Τα άλλα μηνύματα που πες βγαίνουν σε σχέση με σήμερα είναι ότι σίγουρα ως μορφή βοήθησε το NBA να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο. Πριν είχαμε τον Magic και τον Bird, αλλά πάλι δεν θεωρείτουν το NBA ότι ήταν μια διοργάνωση παγκόσμια ή που παρακολουθεί τον παγκόσμια. Δηλαδή προσπαθώ να φανταστώ τι θα συνέβαινε αν τα 90s είχαμε τα social media του σήμερα με τον Jordan. Νομίζω ότι θα μιλούσαμε για τεράστια προβολή και τα λοιπά που θα εξελισσόταν το NBA και κατ' επέκταση η καλαθόσφαιρα παγκόσμια. Αυτό που λες για το ταλέντο πάντως είναι κάτι που έχω πει και μέσα από την εκπομπή αρκετές φορές, το έχω γράψει κιόλας, πως πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που έχει ταλέντο, αν δεν το δουλέψει, θα παραμείνει εκεί που είναι. Έχει ένας ταλαντούχος παίκτης. Και μάλιστα μπορεί να ξεπεραστεί με κάποιον που δεν έχει το ίδιο ταλέντο, αλλά βάζει πολλή ώρα δουλειά μέσα στο γήπεδο, μπορεί να τον προσπεράσει κιόλας. Ο Τζόρνταν τα είχε και τα δύο. Είχε και το ταλέντο και την πολλή δουλειά που αφοσίωσε, που έβαλε στο γήπεδο. Χαρακτηριστικά τα λέει και μόνος του, δηλαδή πόσες και πόσες κουβέντες έχουν γραφτεί και για τα σούτ που έχει χάσει και για τις ήττες που έχει υποστεί η ομάδα του. Τα λέει και μόνος ότι έπρεπε να έρθουν αυτά για να φτάσω εκεί που έφτασα. Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Και σίγουρα το ταλέντο πάλι είναι ένα κομμάτι ενός αθλήτη. Από εκεί και πέρα είναι και οι ηγετικές του ικανότητες και άλλες ικανότητες του που στην ουσία τον βοηθούν για να εξελιχθεί μέσα στο άθλημα. Αυτόν κάποια πράγματα κάποιοι τα έχουμε εκγενετής, να το πω, αλλά ακόμα και αυτοί που τα έχουν εκγενετής χρειάζονται να τα δουλέψουν. Και σχετίζεται και με αυτό που λες, ότι στην πρώτη του αποτυχία ή στο πρώτο clutch shoot που μπορεί να έχασε, δεν είπε την επόμενη φορά δεν θα το κάνω εγώ. Πάλι είπε εγώ θα το κάνω, άσχετον αν θα το ξαναχάσω. Δηλαδή στην ουσία χρειάζεται να είσαι συγκεντρωμένος στο στόχο. Εγώ κοινων επίσης που λέω και επαναλαμβάνω είναι ότι το άθλημα είναι ομαδικό. Άρα την ίδια στιγμή που εσύ θέλεις να εξελίσσεσαι και να αναπτύσσεσαι ως παίχτης, την ίδια στιγμή πρέπει να βοηθάς και τους συμπαίχτες σου είτε να αναπτυχθούν και την ίδια σου την ομάδα να εξελίσσεται. Γιατί αν απλά εξελίσσεται μονάδα και όχι ομάδα, εντάξει, αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει και ανισορροπίες εντός και στο τέλος απλά δεν θα πετύχεις τους στόχους. Έχεις σπουδάσει αθλητικό management, έχεις αρκετή εμπειρία πάνω στο κομμάτι αυτό. Αυτή η σειρά σου έδωσε κάποιο ερέθισμα ότι ξέρεις ότι αυτό μπορεί να γίνει, να εφαρμοστεί ή οτιδήποτε άλλο? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όλα περιγυρίζουν γύρω από τον Τζόρνταν. Είναι η κεντρική φιγούρα της σειράς. Ναι, μεν έχει να κάνει με την τελευταία χρονιά των Bulls, αλλά ο πρωταγωνιστής και αυτός που έχει τον τελευταίο λόγο ή το τι βλέπουμε είναι μέσα στην ουσία από τα μάτια του. Νομίζω για την ώρα όσον αφορά αυτό το κομμάτι είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα που βγήκαν προς τα έξω. Κρατώ κυρίως το ότι στο McDonald's Open, παρόλο που υπήρχαν κι άλλοι αστέρες στην ομάδα, στην ουσία αυτό ήταν ο νούμερο ένα. Το βλέπουμε αυτό μόνο να καλούν σε όλες τις εκπομπές.
αυτό να θεοποιούν σε σχέση με τον οποιοδήποτε άλλο. Νομίζω και τα σχόλια ή τα πώς μετά παιχτών του Ολυμπιακού που έπαιξαν εναντίον του στην ουσία αφορούν το άτομο του Τζόρταν. Και επίσης σημαντικό να στο πούμε από διοίκησης πλευράς είναι η στάση του ιδιοκτήτη και των δηλώσεων που κάνει, που επίσης γι' αυτόν, όπως είχαμε πει και πριν, ο Κράους φαίνεται ο κακός της υπόθεσης, αλλά βλέπουμε και τον ιδιοκτήτη ότι είχε μπει και στο Πιπεν και στον Τζορτά, υπογράψετε αυτά τα συμβόλαια, μην με ξανενοχλήσετε. Δηλαδή βλέπουμε ότι ακόμα και στο επίπεδο αυτών των αθλητών τότε, ο ίδιος δεν θα βάζε νερό στο κρασί του ή δεν θα συζητούσε κάποια εξαίρεση των συμβολέων του, γιατί για το NBA είναι business. Από τη στιγμή που θα ξεκινούσε να συζητά νέα συμβόλαιο πιθανόν για τον Τζόρταν ή τον Πίπεν, την ίδια στιγμή στην ουσία πιθανόν και όλη η ομάδα να πρέπει να σκεφτεί νέα συμβόλαια. Άρα, ναι, βλέπουμε λίγο τη στάση, να το πω, του αμερικανικού αθλητισμού και το πώς βλέπουν οι Αμερικάνοι το κομμάτι του αθλητισμού σε σχέση με το πιθανόν πώς το βλέπουμε εμείς στην Ευρώπη. Και μιας και μου το θύμισες, το 2007 όταν πήγα να κάνω το μεταπτυχιακό μου στο Sport Management, την πρώτη εβδομάδα μας είπαν να γράψουμε σε έναν πίνακα τα θέματα που θα θέλαμε να είναι η τελική μας εργασία. Εγώ επειδή ήμουν γενικά, όπως σου είπα, επηρεασμένος έτσι από το NBA και τα λοιπά, το πρώτο θέμα που έγραψα πάνω ήταν salary cap. Το 2007 η UEFA δεν συζητούσε ούτε financial fair play, ούτε οικονομικά κριτήρια, τίποτα. Ήταν στο... Είχα βάλει salary cap έχοντας στο μυαλό μου το πώς δούλευαν οι ομάδες στην Αμερική με τα συμβόλαια, με συγκεκριμένα ποσά και. Και θυμάμαι τους καθηγητές μου που μου είπαν, μα λέγονται ως αυτό το θέμα είναι κοντά στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα για να το δούμε, καλύτερα να επιλέξεις κάτι άλλο, τέλος πάντων επιλέξαμε κάτι άλλο. Μετά από 2-3 χρόνια όμως είδαμε ότι ναι μεν μπορεί να μην ήρθε το salary cap όπως είναι στο NBA στην Ευρώπη, αλλά αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν οικονομικά κριτήρια. Άρα γενικά βλέπουμε ότι οι Αμερικάνοι το κομμάτι του αθλητισμού είναι πολύ διαφορετικό, έχει πολλές διαφορές με την Ευρώπη, κάποιες μπορούν να εφαρμοστούν και θεωρώ ότι θα βοηθούσαν και τον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Κάποιες μπορεί ναι, να μην είναι μέσα στην κουλτούρα, να το πω, και να έχουν εφαρμογή στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Ναι, πάντως αυτό με το salary cap που υπάρχει στην Αμερική, ίσως αν το βλέπουμε κάποια φάση στην Ευρωλίγκα, που είναι μια κλειστή λίγκα που μπορεί να παρομοιαστεί κάπως με το NBA, θα έδινε άλλο ενδιαφέρον. Δεν θα είχαμε συνέχεια 3 με 4 ομάδες να μονοπολούν το ενδιαφέρον και είναι κάτι που ίσως θα έπρεπε να το δουν κάποια στιγμή. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί όπως επίσης συνήθως λέω ή πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, ο αθλητισμός έχει ξεχωριστά παράξενα οικονομικά δεδομένα. Με την έννοια ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι δουλεύει ως έναν καρτέλ. Δηλαδή οι ομάδες που αποτελούν ένα πρωτάθλημα ή μια λίγκα, στην ουσία πρέπει να βλέπουν το κοινό όφελο. Και ένα από τα κοινά ωφέλη είναι να υπάρχει η ανταγωνιστικότητα, ούτως ώστε με την ανταγωνιστικότητα να αυξάνονται οι άλλες πηγές εσόδων. Είτε αυτό είναι τα τηλεοπτικά, είτε αυτό είναι ο κόσμος που πηγαίνει στο γήπεδο, είτε αυτό είναι η χορηγή ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό στην ουσία σε ένα μεγάλο ποσοστό συμβαίνει στη Premier League, στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό και είναι εκεί που είναι και όλες οι υπόλοιπες λίγκες σε σχέση με τηλεοπτικά και οτιδήποτε άλλο είναι πολύ, πολύ πίσω. Άρα έχεις απόλυτο δίκιο για την Ευρωλίγκα, γιατί ακριβώς και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Έχεις πλέον ομάδες τουλάχιστον 3 ταχυτήτων, σε μια λίγκα που ποτέ καμία ομάδα δεν ήταν κερδοφόρα, ενώ σε σύγκριση με το NBA, στην ουσία πιθανότατα, χωρίς να έχω τα στοιχεία μπροστά μου, όλες οι ομάδες είναι κερδοφόρες, δηλαδή δεν έχει κανένα που κάνει loss στο τέλος του χρόνου, πιθανόν είναι να μην παίρνουν τα πρωταθλήματα που παίρνουν, αλλά
Γι' αυτόν όμως είναι κερδοφόρον όλων. Εδώ έχεις στην ουσία τη ΤΣΣΚΑ που έχει εκατομμύρια πίσω της, την ομάδα, το ομάδες της Τουρκίας το ίδιο και μια-δυο της Ισπανίας και μετά βλέπεις ότι και η Ελλάδα λόγω των ιδιοκτητών και των οικονομικών γενικά προβλημάτων που υπάρχουν ότι πλέον είναι δεύτερη ταχύτητα, η Μακάμπη το ίδιο και έχει και ομάδες τρίτης ταχύτητας. Άρα ναι, είναι αυτά που λέω ότι κάποια στοιχεία του αμερικανικού αθλητισμού πιθανόν είναι πρέπει να τα δούμε περισσότερη σοβαρότητα στην Ευρώπη αν θέλουμε να εξελιχθούν τα αθλήματα και κατ' επέκταση τα πρώτα αθλήματα που παρακολουθούν. Ακριβώς. Λοιπόν, λέω ότι δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Εγώ έχω ολοκληρώσει με τις ερωτήσεις μου. Okay, εγώ να σε ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για την ευκαιρία να συζητήσουμε γενικά για τον αθλητισμό, για το καλαθόσφαιρα επιπρόσθετα και τελικώς για το Last Dance. Νομίζω όλοι περιμένουμε τα δύο νέα επεισόδια του Last Dance τη Δευτέρα, που από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα περιλαμβάνουν και έτσι αρκετή δόση από τον Ντένις Ρότμαν, που είναι ο άλλος αγαπημένος μου παίκτης των Bulls, που έβαλε έτσι λίγο αλάτι σε όλον αυτόν τη δεύτερη δυναστεία των Bulls. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτό που είχαμε ξεκινήσει, ότι όλοι όσοι αγαπάμε τον αθλητισμό και πιο συγκεκριμένα την καλαθόσφαιρα, τώρα με την πανδημία πρέπει να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε το άθλημα μας, τον κόσμο που ασχολείται με αυτόν, ούτως ώστε να υπάρχει και επόμενη μέρα για όλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λιώτη, για την παρουσία σου εδώ σήμερα και για τα όσα ενδιαφέροντα συζητήσαμε. Εγώ να πω στους φίλους που μας παρακολουθούν πως σας περιμένουν δύο εκπλήξεις αύριο και μεθαύριο. Αύριο θα έχουμε μια αθλητική ψυχολόγο να συζητήσει, να μας παρουσιάσει ένα δικό της σεμινάριο, και τη Δευτέρα θα έχουμε δύο εκλεκτότατους καλεσμένους στην εκπομπή Open Card. Θα έχουμε τον Βασίλη, τον Σκουντή, μαζί μας εδώ ζωντανά, και τον Βαγγέλη, τον Ιωάννου, για να μας μιλήσουν για Ευρωλίγκα, για Εθνική Ελλάδος, για το ελληνικό πρωτάθλημα γενικότερα και όλα όσα άλλα ενδιαφέροντα θέλετε να ακούσετε από αυτά τα δύο ιερά τέρατα της δημοσιογραφίας. Μέχρι λοιπόν αύριο, να περνάτε όλοι καλά. Σε ευχαριστούμε. Καληνύχτα.